Γεια σας, αυτό είναι το δεύτερο μου ελληνικό βιντεάκι. Σήμερα θα σας δείξω τα πρώτα μου empties. Έχω μαζέψει κάποια προϊόντα εδώ πέρα που έχω χρησιμοποιήσει σχεδόν μέχρι τέλους. Οπότε θα σας πω τη γνώμη μου για αυτά, αν θα τα ξαναγόραζα ή όχι, και ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο προϊόν είναι αυτό το σαμπάν από τη Head & Shoulders και είναι το Citrus Fresh. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα σαμπάν της Head & Shoulders γιατί καθαρίζουν πάρα πολύ καλά τα μαλλιά μου και επίσης τα περισσότερα μυρίζουν αρκετά ωραία. Ένα άλλο που μου αρέσει από τη Head & Shoulders είναι το Ocean Breeze, νομίζω λέγεται, δεν είμαι σίγουρη. Μου αρέσουν πάρα πολύ και άμα τα βρείτε και σε προσφορά είναι καλή τιμή τους. Αυτό τον πήρα γύρω στα 4 κάτι. Αλλά γενικά μου αρέσουν τα σαμπουάν τους και έχω δοκιμάσει συνήθως τη Head & Shoulders να αγοράω σαμπουάν. Οπότε αν θέλετε να καθαρίσετε το κεφάλι σας αρκετά καλά, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα σαμπουάν που υπάρχουν. Μετά το επόμενο προϊόν είναι ένα conditioner, το οποίο το είχα και στα αγαπημένα του Αυγούστου. Το τελείωσα, εννοείται. Έχω αγοράσει αυτό το conditioner πάρα πολλές φορές και είναι από τη Sunsilk και είναι το πορτοκαλί που είναι για να δόμηση των μαλλιών. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί καταρχάς αφήνει τα μαλλιά μου πάρα πολύ απαλά. Επίσης μυρίζει υπέροχα, που αν ένα προϊόν δεν μυρίζει ωραία, δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσω ειδικά στα μαλλιά μου. Αυτό μυρίζει πάρα πολύ ωραία και επίσης είναι αρκετά οικονομικό, είναι γύρω στα 3 κάτι, ίσως 3,5, δεν είμαι σίγουρη. Και ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω δοκιμάσει μόνο αυτό το conditioner από τη Sunsilk. Υπάρχει και το κόκκινο που είναι για βαμμένα μαλλιά, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει αυτό. Αλλά αυτό το συγκεκριμένο μου αρέσει πάρα πολύ. Και μιλώντας για conditioner, δεν μπορώ να μιλήσω καθόλου όμως. Ένα άλλο conditioner είναι αυτό εδώ από τη Lendan, που είναι το Activia Plant. Είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι επίσης για να δόμηση, αλλά είναι πιο πολύ για βαμμένα μαλλιά. Υποτίθεται ότι είναι για να δόμηση 10 δευτερολέπτων. Που εντάξει, το άφησα 10 δευτερόλεπτα, δεν έκανε τίποτα. Το άφησα παραπάνω, επίσης δεν έκανε πολλά. Δηλαδή δεν άφησα τα μαλλιά μου καθόλου απαλά. Και επίσης δεν μυρίζει και πάρα πολύ ωραία, δηλαδή δεν λάτρεψε τη μυρωδιά του. Ναι, το πήρα από μια έκθεση που γίνεται από τις εκθέσεις ομορφιάς που γίνονται στο Περιστέρι στην Παιανία. Δεν θυμάμαι την τιμή του, αλλά δεν ήταν πάρα πολύ ακριβό, ίσως να ήταν γύρω στα 6-7 ευρώ. Δεν μου πολύ άρεσε, δεν θα το ξαναγόρασω στο συγκεκριμένο. Τα δύο προϊόντα τα προηγούμενα που σας έδειξα, θα τα ξαναγόραζα σίγουρα. Λοιπόν, και ένα τελευταίο προϊόν για τα μαλλιά είναι από τη Sunsilk επίσης και είναι αυτή η κρέμα που είναι για Daily Alliance. Το έχω αρκετό καιρό αυτό το προϊόν, αλλά τώρα το τελείωσα γιατί έχω αρχίσει σχεδόν τα μαλλιά μου λίγο περισσότερο τώρα. Αυτό το υποτίθεται ότι το χρησιμοποιείτε σε δρεμένα μαλλιά και βοηθά τα μαλλιά σας να γίνουν πιο ίσια και να ισχυώσουν λίγο από μόνα τους. Δεν βρήκα τι έκανε αυτό το πράγμα ακριβώς. Απλά βοηθάει πάρα πολύ όταν ισχυώνει τα μαλλιά σας, τα διατηρήσει για πολύ περισσότερο. Και επίσης δεν φριζάρουν τα μαλλιά με αυτό το προϊόν, οπότε μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν είμαι σίγουρη αν το πουλάνε ακόμα αυτό το προϊόν. Αν το πουλάνε θα το ξαναγόραζα. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ακριβό. Γενικά τα προϊόντα της Sunsilk δεν είναι ακριβά. Και είναι το MOV, στη συσκευασία είναι το Yuko. Που είναι για Alliance. Δεν ξέρω καν αν υπάρχουν τα σαμπουάν και τα conditioner στα MOV. Λοιπόν, μετά έχω να δείξω ένα φρόλτρο, το οποίο επίσης το είχα στα αγαπημένα του Αυγούστου και το τελείωσα. Έχω πάρει και δύο μπουκάλια από αυτό το συγκεκριμένο, ή ο πατέρας μου τα πήρε μάλλον. Ήταν σε προσφορά, ένα είναι ένα δώρο. Και είναι από την Valley. Είναι η σειρά Aroma Care. Είναι με καραμέλα και ρόδι και μυρίζει φανταστικά, το έχω καταλατρέψει. Και τα περισσότερα από αυτά τα αφρόλουτρα η μυρωδιά τους δεν μένει πολύ, αλλά αυτό το συγκεκριμένο μένει και είναι να το φάσω μαγικά μέσα από το μπουκάλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει έτσι παγωτό καραμέλα, είναι υπέροχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ, σίγουρα θα το ξαναγόραζα, να το βρείτε στο σούπερ μάρκετ νομίζω. Και λέει ότι είναι ελληνικό προϊόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Οπότε σίγουρα επίσης θα το ξαναγόραζα αυτό το συγκεκριμένο. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα σαπούνι προσώπου, το οποίο επίσης το έχω χωράσει πάρα πολλές φορές. Είναι από την Olay και είναι το αναζωογονητικό gel καθαρίσμου προσώπου. Είναι αυτό το συγκεκριμένο. Έχω αλλάξει συσκευασία. Το είχαν σε ένα πιο άσπρο με γαλάζια γράμματα παλιά, αλλά το έχω αλλάξει τώρα. Μου αρέσει πολύ αυτή η συσκευασία. Είναι αρκετά οικονομικό επίσης. Είναι γύρω στα 3 ευρώ, νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν κάνει καμιά τεράστια διαφορά στο πρόσωπό μου, απλά το νιώθω ότι καθαρίζει πάρα πολύ καλά και είναι πιο φρέσκο μετά και μ' αρέσει πάρα πολύ. Το χρησιμοποιώ είτε μέσα στο ντουζ, είτε το πρωί που ξυπνάω. Θα το ξαναγόραζα οπωσδήποτε. Είναι για κανονικές ξηρές και μικρές επιδερμίδες. Μ' αρέσει πάρα πολύ και μυρίζει και υπέροχα. Άλλο ένα plus γι' αυτό. Ναι. Μετά έχω άλλο ένα
που είναι για το πρόσωπο και αυτά, άλλο προϊόν. Και είναι αυτά τα μαντιλάκια της Σεπτόνα. Έχουν μείνει νομίζω κάνα δύο μέσα, αλλά πάω να σας τα δείξω έτσι κι αλλιώς. Είναι τα υγρά μαντιλάκια τα μακιγιάζ με χαμομήλι. Εμένα μου αρέσουν πολύ και αυτά και τα άλλα που είναι με ροδόνι νομίζω. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Είχα πάρει δύο πακέτα από αυτά, τα χρησιμοποίησα, μου αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί καθαρίζουν το πρόσωπο μου πάρα πολύ ωραία, το ενυδατώνουν απίστευτα πολύ. Και επίσης μυρίζουν πολύ ωραία. Η μυρωδιά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μένα, μυρίζουν υπέροχα αυτά. Και ήταν μία 50 λεπτά φθηνότερα. Τα πήρα τα συγκεκριμένα από τα Hondos, μπορείτε να τα βρείτε και στο σούπερ μάρκετ. Αν και έχω καιρό να δω τα μαντιλάκια με το ροδόνερο, δηλαδή τώρα βλέπω μόνο αυτά. Αλλά νομίζω μου άρεσε πολύ αυτά με το ροδόνο, αλλά και αυτά ήταν πολύ καλά και σίγουρα θα τα ξαναγόριζα τα συγκεκριμένα. Λοιπόν, μετά ένα προϊόν που έχω και το έχω εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά τώρα το έχει λίγο ακόμα μέσα βέβαια, είναι το Fix Plus της MAC. Αυτό το είχα πάρει πριν, το έχω τουλάχιστον 2 χρόνια. Είναι γύρω στα 17 ευρώ νομίζω η τιμή του. Είναι ουσιαστικά ένα νεράκι που το χρησιμοποιείτε όταν, ξέρω, έχετε βάλει πάρα πολύ πούδρα, ψεκάζετε λίγο από αυτό ώστε να έχετε ένα λίγο πιο φυσικό αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Είναι ακριβό, δεν ξέρω αν θα το ξαναγόρασε, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πιο οικονομικά νεράκια έξω στην αγορά. Αλλά γενικά νομίζω ότι είναι ένα καλό προϊόν. Σίγουρα για 17 ευρώ είναι, τα 17 ευρώ είναι πάρα πολύ για να το αγοράσετε. Γενικά τα προϊόντα της MAC είναι ακριβά. Δεν νομίζω ότι το ξαναγόριζα, όπως σας είπα υπάρχουν πιο οικονομικά προϊόντα, ίσως θα πήγαινα σε αυτά αντί για αυτό. Λοιπόν, τέλος έχω 3 προϊόντα μακιγιάζ. Αρχικά θα σας δείξω ένα make-up, το οποίο το είχα πει στα αγαπημένα του Αυγούστου, και είναι το Soft & Natural από την Essence. Τελείωσε και άλλο μπουκαλάκι, είναι το 4ο μπουκαλάκι που τελειώνω. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το make-up, το υπεραγαπώ. Δίνει αρκετά καλή κάλυψη, γύρω στη μεσαία κάλυψη, θα λέγα, όχι full. Η απόχρωση μου είναι 0,2. Ελπίζω να μην σταματάνε να το πουλάνε ποτέ αυτό. Μέχρι να σταμάτησα να το πουλάνε, δεν πρόκειται να σταμάτησα να το αγοράζω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κάλυψη του. Κάνει το δέρμα να φαίνεται πολύ πιο ωραίο και είναι αρκετά ελαφρύ σαν foundation. Και επίσης είναι αρκετά οικονομικό, είναι γύρω στα 3,5 ευρώ νομίζω. Μάλλον. Και μετά άλλο ένα που έχω είναι της Maybelline, είναι BB Cream αυτό. Και είναι το Dream Fresh. Η απόχρωση είναι το Light. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι νομίζω η καλύτερη BB Cream που έχω δοκιμάσει. Και δίνει, δηλαδή για BB Cream νομίζω ότι δίνει αρκετά καλή κάλυψη. Έχω δοκιμάσει, άλλο μια BB Cream που έχω δοκιμάσει και μ' άρεσε είναι της VC, αλλά νομίζω είναι πολύ πιο ακριβή, δεν είμαι σίγουρη όμως. Αλλά στα 10 ευρώ αυτή είναι πάρα πολύ καλή, μ' αρέσει αρκετά. Δηλαδή κάποιες φορές που δεν θέλω να βάλω make-up θα βάλω BB Cream και concealer. Και έχει και SPF 30, οπότε δίνει και μια προστασία από τον ήλιο. Οπότε σας συστήνω, αν δεν την έχετε δοκιμάσει, μου αρέσει πολύ από τις Garnier και η Garnier είναι αρκετά καλή, αλλά αυτή μου αρέσει λίγο περισσότερα. Και τέλος έχω μια μάσκαρα που είναι της MAC. Έχω βασικά άλλα 3 μπουκάλια από αυτή τη μάσκαρα, γιατί την είχαμε πάρει από ένα μπαζάρ που γινόταν της Estée Lauder, δεν θυμάμαι πότε ακριβώς, αλλά είναι η Pro Lash και νομίζω ότι την είχα στα αγαπημένα του Ιουνίου. Όταν την πρώτη δοκίμασα, την πρώτη φορά που την δοκίμασα, δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί δεν έκανε τίποτα. Μετά που ξεράθηκε λίγο, έδινε αρκετά καλό αποτέλεσμα. Τώρα μου τελείωσε, έχω βέβαια ακόμα 2 μπουκάλια όπως σας είπα. Είναι καλή μάσκαρα, δεν είναι τέλεια, δηλαδή δεν θα πήγαινε στη MAC να την αγόραζα, γιατί δεν νομίζω ότι είναι πολύ φτηνή, θα προτιμούσα να παίρνω κάτι από την Essence. Αλλά αν τη βρείτε σε προσφορά, δηλαδή στο μπαζάρ που πήγα, ήταν νομίζω γύρω στα 5-6. Είναι αρκετά καλή μάσκαρα, δίνει ένα ωραίο όγκο στις λεφαρίδες, δεν είναι τίποτα το wow, αλλά είναι καλή. Βέβαια δεν θα την νομίζω ότι την αγόραζα, γιατί υπάρχουν καλύτερες μάσκαρες νομίζω και σε πιο οικονομική τιμή. Αλλά αν θέλετε να δοκιμάσετε. Εντάξει, αν έχετε να δώσετε τα λεφτά, θέλετε να δοκιμάσετε, δοκιμάστε. Αν αλλιώς θα σας έλεγα να πάρετε κάποια άλλη πιο οικονομική. Και αυτά είναι όλα τα προϊόντα, δεν είναι πάρα πολλά και μου φαίνεται παράξενο να μιλάω στα ελληνικά, αλλά θα το καταφέρω κάποια στιγμή να μου φαίνεται τόσο παράξενο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, αν έχετε κάτι να μου προτείνετε αφήστε το σχόλιο από κάτω. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!